Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η καθημερινότητα? Αβάσταχτη. Δούλεψαν μια ζωή και με κόπους και πολλές θερήσεις κατάφεραν να πάρουν μια σύνταξη για να ζήσουν. Αυτό σήμερα είναι μάταιο για τους χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι με το ζόρι τα βγάζουν πέρα κάθε μήνα. Με τη σύνταξη η οποία έχει περικοπεί, συντηρούν άνεργα παιδιά και εγγόνια, με αποτέλεσμα τα ελάχιστα λεφτά που παίρνουν να μην φτάνουν ούτε για τα μισά του μήνα. Μας έχουν κόψει τους συντάξεις, πληρώνουμε εφορίες, έμφυα, τα πράγματα όλα επάνω. Τι μας έμενε, παιδιά? Τίποτα. Τώρα λέμε μήπως δούμε καμιά σπριμέρα. Θα δούμε. Φτάνουν τα λεφτά για όλο το μήνα ή μόνο για το μισό? Για το μισό πάλι. Τώρα πήγα στην τράπεζα να πληρώσω έμφυα, να πληρώσω εφορία. Πού να μείνει? Πού να μείνει? Μαζεύουμε και κανένα χόρτο, έχουμε και κανένα κουνέλι. Τρώμε να περάσει. Δύο παιδιά έχω. Έχω σπουδάσει. Κάθονται. Να μην δώσω χαρτσιλίκι. Ευτυχώς που ζούμε στην επαρχία και έχουμε και τα χόρτα. Έχουμε και τα χόρτα και κανένα κρεμμύδι βγάζουμε και κανένα μαρούλι και ό,τι μπορούμε, παιδιά. Τι να κάνουμε? Δύσκολη ζωή. Πολύ δύσκολη, παιδιά, αβάσταχτη. Αλλά τι να κάνουμε? Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει? Την ελπίδα λέμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει, έτσι λέμε. Γι' αυτό κάναμε κάτι καλύτερο τώρα, για να έρθει μια ελπίδα. Θα δούμε, ρε παιδιά. Ωραία. Θα δούμε. Οι προηγούμενοι είχαν το θάκι, αυτοί έχουν μια ελπίδα. Περιμέναμε το θάτρο, περιμένουμε μια ελπίδα. Τίποτα άλλο. Στα χρόνια του μνημονίου έχετε υποστεί δραματικές μειώσεις. Σχετικά. Βγαίνει εύκολα η μέρα? Η μέρα, όταν είσαστε δύο άτομα και συντηρείτε πέντε, με τη σύνταξη που παίρνουμε, μία σύνταξη, είμαστε δύο άτομα και συντηρούμε άλλα πέντε. Οπότε είναι δύσκολη η κατάσταση. Μια κατσαρόλα για 7. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό? Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Δεν γίνει τίποτα. Οι σημερινές συνθήκες για τους συνταξιούχους είναι εξαιρετικά δύσκολες και μόλις και με τα βία τα βγάζουν πέρα. Ενώ το βιωτικό τους επίπεδο την τελευταία πενταετία έχει πέσει δραματικά. Εσείς είναι νέοι, δεν το βλέπετε. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Εγώ μια σύνταξη έχω πολύ χαμηλή. Δεν βγαίνω, δεν μπορώ να βγω. Και πληρώνω και ενοικίο. Ισχύει αυτό που λένε ότι τα λεφτά της σύνταξης φτάχνουν για μισές μέρες του μήνα? Περίπου, ναι. Ναι, ισχύει, ναι. Βεβαίως. Άμα κάτσεις το υπολογίσεις σωστά, τι να πρωτοπληρώσεις? Ναι. Τη ΔΕΗ, την αυξημένη, τον ΟΤΕ, τα κοινόχρηστα, πολυκατοικίας, τη θέρμανση, το ενίκιο, τι να πρωτοπληρώσεις με αυτά τα λεπτά? Άρα είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Πολύ λίγα, ναι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να νιώσουν μια ανάνυψη οι συνταξιούχοι ο κλάδος? Γενικά, τις κατώτερες τάξεις πρέπει να τις βοηθήσει αυτή η κυβέρνηση. Γενικά, όχι μόνο τους συνταξιούχους, τους ανέργους, αυτούς που δεν έχουν στέγη, να φροντίσει για αυτές τις τάξεις. Να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Κακό είναι. Στερείστε και βασικά? Οπωσδήποτε, ναι. Σχεδόν, βέβαια. Έχει πέσει το βιωτικό επίπεδο? Εντάξει, έχει πέσει πολύ. Πολύ. Είναι δύσκολη υπόθεση, δηλαδή. Ναι, φίλε μου. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Θα γίνει, ξέρω, θα γίνει. Θα δούμε τι γίνει. Θα το παλέψουμε και θα δούμε. Στερείστε και τα βασικά? Βέβαια. Σήμερα η πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι κάτω από τα ανεκτά όρια της φτώχειας. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οι συνταξιούχοι. Πολλοί από αυτούς που παίρνουν συντάξεις 400 και 500 ευρώ δεν τους στάνε να καλύψουν βασικά έξοδα, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό, τα φάρμακα, να αγοράσουν τα φάρμακα. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και πολλοί από αυτούς στερούνται και τα φάρμακα ακόμα, θέτοντας κίνδυνο την υγεία τους. Σημαίνει δηλαδή ότι το βιωτικό επίπεδο ότι έχει πέσει πολύ χαμηλά. Έχει πέσει πολύ χαμηλά στους συνταξιούχους. Όπως και σε όλη την εργατική τάξη, όλο τον εργαζόμενο λαό. Να λάβετε υπόψη σας ότι με την πενιχρή σύνταξη των 400 και 500 ευρώ, ο συνταξιούχος, εκτός από τις ανάγκες που έχει, αναγκάζεται να συντηρεί και την υπόλοιπη οικογένειά του. Παιδιά, άνεργα και πολλές φορές και εγγόνια. Με τα 400-500 ευρώ, φανταστείτε πού έχει φτάσει το επίπεδο ζωής. Όπως και ο περισσότερος λαός, έτσι και οι συνταξιούχοι περιμένουν και ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει για να πάρουν πίσω τη ζωή τους.